Σε φίλοι και τον στηρίξει τόσο. Χθες λοιπόν που βλέπω αυτή τη φωτογραφία του λέω: ρε άδελφε, του λέω, δεν έγινε πρώτα σιγά μου. Του λέω ότι την παντρεύτηκες και δεν μου λες τίποτα. Μου λέει: δαχτυλίδια μόνο αλλάξαμε, δεν έχω και γίνει ακόμα γάμος. Ναι. Άρα θέλω πρόταση να σου πω. Είπαμε, ότι, πρόταση. Ναι, εγώ το είπα λίγο παραπάνω για να εκμεύσω την πληροφορία. Θα μπορούσα όμως να σου πει. Αδερφός είσαι, αδερφός πάντα σε ψυχή. Το θέμα είναι ότι η Ιωάννα όντως δεν γνώριζε κάτι και εγώ πήγα να χαλάσω την έκπληξη γιατί έπαιρνα μία την Ιωάννα, μία το Δημήτρη να κάνω το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν γνωρίζει. Και δύο όταν είναι σε ενδιαφέρουσα και της λέει ο Μίτσος ο Κιμπάρης, πάμε στη Βενετία. Τι περιμένει στη Βενετία μια γυναίκα. Τώρα, υπάρχει. Εμένα η Μαρία δεν είχε πάρει χαμπάρι και πάρει να πνιγόταν. Θα σου πω μετά τι έχω ζήσει κι εγώ. Λοιπόν, τώρα, να πάμε να δούμε τις συγκινήσεις της Ιωάννας. Αν την πήγαινε στη Βενετία θα καταλάβαινε ρε Στέφα. Ωραία, να δούμε τις συγκινήσεις της Ιωάννας. Για να δούμε πώς αντέδρασε η Ιωάννα μετά παρακαλώ. Hello, λοιπόν. Πρώτο story ως δεσμευμένη γυναίκα. Είναι αυτό επίσημα? Πολύ. Σούπερ χαρούμενη. Δηλαδή, πραγματικά εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν το περίμενε. Τώρα, σταυρώστε με, δεν ξέρω τι να πω. Σταυρώ. Έτσι καταλαβαίνω. Να πω και εγώ μια προσωπική εμπειρία, δεν θέλετε να γυρίσετε. Ναι, καλά, θέλουμε. Γιατί λέω για τα νύχια. Το περίμενες και εσύ κάποια στιγμή. Νόμιζα. Τέλος πάντων, έχουμε κανονίσει μια σχέση να πάμε ένα ταξίδι. με την μεγάλη σχέση που είχα στη ζωή μου, τέλος πάντων, την προηγούμενη. Και λέω ότι μου είχε πει θα πάμε ένα ταξίδι κτλ. Τα πού είχαν πει θα πάμε, δεν θυμάμαι. Κάπου Παρίσι ήταν. Και εγώ όλα μου πήγαιναν. Λες. Κάτι είχα δει και που είχε πάει σε ένα κοσματοπωλείο. Τίποτα. Και τη μαμά του ήταν. Και τι είχα. Όχι. Καμία σχέση, αλλά δεν έχει σημασία. Ζούσες με την αγωνία. Ζούσα, όχι, ήμουν σίγουρη μέσα. Και πάω να φτιάξω τα νύχια μου και λέω στα κορίτσια, μην πατώ, λέω, θέλω γαλλικό. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν μετά μου δώσει το μονόπετρο. Να ξεκολλήσει το δάχτυλο, να είναι η φωτογραφία σωστή τουλάχιστον. Να έχω τη σωστή φωτογραφία. Δεν θα έχω κόκκινο νύχι, θα έχω το γαλλικό. Καλά, αυτό δεν έγινε ποτέ και ήταν όλο τόσο στη φαντασία μου. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να σας πω ότι. Το γαλλικό πέτυχε. Το γαλλικό είναι, αλλά μόνο που το δεν πήρα καλέ. Κολλά, εγώ το γαλλικό με διέφερε και η φωτογραφία να είναι. Μα αφού δεν έγινε φωτογραφία, γιατί δεν έχει πει αυτό. Α, εσύ ήθελες για το δαχτυλίδι, εμένα τον νύχι με διέφερε. Τον νύχι ήταν πολύ ωραίο. Έμεινε νύχι. Ησύχασα. Χωρίς μονόπετρο. Λοιπόν. Μου πήρε ένα άλλο δαχτυλίδι, αλήθεια. Είναι το φοράω ακόμα αυτό. Πάντως, δεν έχει σχέση με μονόπετρο. Επειδή φύγαμε από την Τούνη, ναι. Εγώ είδα όταν τη έδωσε το δαχτυλίδι και είπε είναι η πρώτη φωτογραφία, άρχισε και γέλαγε. Κάτι τη είπε και ο Μίτσος. Ναι. Και γέλαγε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Μίτσου, τα έπαιρνα το μονόπετρο. Το γέλιο ήταν πολύ προχωρημένο, έφτανε στα όρια. Πέρα το μονόπετρο να σταματήσει να γελάσεις. Άντε με το καλό τα παιδιά και πολύ ωραίο το μονόπετρο. Και εδώ και τον είχε κόκκινο. Επειδή εδώ εμείς δεν είμαστε πια ρεπόρτερ. Εδώ τραβιέται η Τούνη και τη κρατάει το χέρι ο άλλος. Όχι, θα σε βγάλω φωτογραφία. Βέβαια το γυναικείο χέρι πάει πάντα πάνω από το αντρικό, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, σας έχω τώρα εγώ ντοκουμέντο εδώ τώρα, γιατί. Εμείς πια έχουμε ξεπεράσει τα ωραία του ρεπορτάζ, πάμε στα ωραία του Sherlock Holmes. Είδα λοιπόν ότι στο ρολόι του Δημήτρη Αλεξάνδρου, την ώρα που ήταν στη φωτογραφία την επίμαχη, υπάρχει η ημερομηνία 23. Τώρα εγώ λέω, μήπως είναι κάποια επέτειο γνωριμία στο 23. Έμεινε από μπαταρία στη Βενετία. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Ή πήγανε.